Μετά τη μεγάλη νίκη. Κοιμήθηκα τέλεια. Σαν πουλάκι κοιμήθηκα. Αγάπη μου, μπράβο, τέτοια θέλω να ακούω. Ήθελα για μαξιλάρι όμως την επιταγή. Την επιταγή και την έβαλες. Ναι. Την έβαλες, την είχες έτσι. Ήτανε. Εντάξει, δεν ήταν βόλευε, καθόλου άβολο. Καθόλου. Καθόλου άβολο. Καθόλου, πίστεψε. Πάρα πολύ βολικό. Εξαιρετικά. Αυτά ήθελα λοιπόν, να τα πάρει ο κύριος Σπυρός στην αρχή. Τι είναι ακριβώς? Ναι, είναι τυροπιτάκια. Τα οποία εγώ πηγαίνω τώρα στο στρατόπεδο να δω το μικρό μου αδερφό που είναι εκεί και μου έχει λείψει. Και του πάω και τα τυροπιτάκια που τα έχω φτιάξει με τα χεράκια μου. Ισχύει. Ναι. Να φάω. Φάει. Και εμείς, τι θα γίνει? Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πηγαίνεις λοιπόν εσύ τώρα στον αδερφό σου. Ναι. Mm-hmm. Να του πάω αυτά τα ωραία τυροπιτάκια, να τον ωραία, δω και λίγο. Mm-hmm. Να τα πούμε που μου έχει λείψει. Mm-hmm. Αφού σ' αρέσανε. Πολύ. Θα αρέσουν και σε εκείνο, κάτι πιστεύω. Που να είναι και παραλλαγής, αλλά και ρέινα. Δεν θα το έλεγα ακριβώς παραλλαγής, αλλά είναι τα χρώματα τα γνωστά που μου ταιριάζουν. Και ήθελα να κάνω ένα athleisure look. Να δω τι θα βάλετε εσείς στο look τώρα. Εκεί στο βάθος έχει μπει ένα άσο. Ρέινα. Ωραία σέντησε ο Μάρκος σε Φερλής, γιατί γελάσαμε. Αχ, δεν μπορώ, βαριέμαι. Οπότε... πάλι τα ίδια, αλήθεια. Έχει καταντήσει λίγο βαρετό όμως ο αυτό. Θες να σου πω ποιος με έγδισε, αφού το ποιος με έντισε το ξέρεις. Ο Σεφερλής είπα, γιατί γελάσαμε. Υπό ναι, δεν γέλασε κανείς, μόνο εσύ. Ωραία, δεν πειράζει. Πάμε. Ο Μάρκος Σεφερλής θα γελάσει που το μνημονεύσαμε. Αχ, λοιπόν, Παναγία μου, ναι. Εντάξει, πέρα το ότι ήρθε ένα τάπερ, δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια. Το τάπερ σ' αρέσει τουλάχιστον? Όχι. Σε αυτό τι θα βάλει, ούτε σε αυτό? Δεν θα έπαιρνα αυτό το τάπερ βασικά. Α, ποιο γιατί θα έπαιρνε? Γιατί τώρα θα σχολιάζουμε και τα props, οπότε θα σχολιάσουμε και αυτό. Okay, αυτό μετράει καλή... στη βαθμολογία το τάπερ. Α, ναι. Αφού το έφερες. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, είναι ένα πολύ basic look για νικητρία της εβδομάδας. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι δεν τώρα έχει είναι γίνει μια άλλη εβδομάδα που θέλουμε να δείξουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Ναι, και πήραμε και κάποια παραπάνω χρήματα για να κάνουμε και λίγο κάτι πιο... Εντάξει, βρε Βασιλική μου. Οκ. Okay. Anyway, πήραμε δεν βλέπω κάτι, βρε Ρέινα. Δηλαδή, το οποίο έχουμε είναι... καλά θέλω τόσα. Το περίεργο θα ήταν αν έβλεπες εντάξει, κάτι. Εντάξει, όλο και κάτι έχω δει και σήμερα. Και μακριά, αυτό το ποιηματάκι ας το σταματήσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σταμάτα και εσύ τα δικά σου ποιήματα λοιπόν και κρίνε σωστά. Δεν σου λέω κάποιο ποίημα. Και μην πετάς υπονοούμενα γιατί δεν είναι ωραίο. Δεν μιλάω κανένα. Κουράσει, όχι, όχι. Θα σου πω, όταν θα έχω τις αποδείξεις που χρειάζομαι θα μιλήσω ευθέως. Προς το παρόν κάνω τον αστυνόμο Σαΐνη και ψάχνω. Λοιπόν, ένα αυτό. Δύο, δεν υπάρχει καμία προσπάθεια για εμένα. Είναι κάτι στα χρώματα που έχουμε ξαναδεί. Το κεφάλι με το όλο μακιγιάζ. Τα έχεις ξαναδεί γενικά αυτά τα πάνω χρώματα σε μένα εννοείς. Τα χρώματα τα έχουμε ξαναδεί. Το μαλλί δεν κάνω συνάδει. Όμως πάντα τους ίδιους Ρέινα, να τελειώσω και να πεις ό,τι θες. Το μαλλί δεν συνάδει με την υπόλοιπη εικόνα, ούτε και το make-up. Είναι κάτι glam με κάτι casual από κάτω. Μπορούσες αφού πας στο στρατόπεδο. Ήθελα να το συνδυάσω, αφού έτσι, πας στο στρατόπεδο και ήθελες να ήσουν athleisure, θα μπορούσες να έχεις πιάσει και την κοτσίδα σου επάνω και να πας τελείως χαλαρή. Η τσάντα από άλλο έργο. Το παπούτσι στο στρατόπεδο. Τσάντα από άλλο έργο. Το παπούτσι στο στρατόπεδο, επειδή έχω πάει τον αδερφούλη μου φαντάρο. Καλά, πάλι δεν κατατάσσομαι έργο. Εγώ στο στρατό. Ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι πας σε ένα χώρο που δεν είναι και πλατό. Έχει κάτω χαλίκια, χώματα, οι φαντάρνε με τις αρβίλες. Και οι καλεσμένοι και οι επισκέπτες με τα χαμηλά τους για να μπορούν να περπατάνε. Ναι. Δεν είπα να βάλεις αρβίλα του στρατού, αλλά θα ήθελα να μου δώσεις ένα στοιχείο να καταλάβω από την αρχή ότι πηγαίνεις σε στρατόπεδο. Με αυτό το ντύσιμο θα μπορούσες να πήγαινες και στο παιδί σου κολατσιό. Αφού κρατάς το τάπερ. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν μου δείχνεις ότι πας στρατόπεδο.
2,1. Πήρε η νικήτρια μεσόωρο. Τέλεια, πολύ ωραία. Πήγαινε. Περίμενε το γεια σας, να πάμε πρώτα την τροπιτά ναι. Και μετά τα λέγαμε. Ορίστε. Αυτά δεν τα φτιάξες εσύ, παιδί μου, από φούρνο τα πήγες. Σταμάτα κι εσύ. Εγώ τα έφτιαξα. Ωραία. Κράτα τα εσύ. Πρόβλημα. Δημήτρη. Κοίταξε, αυτό το look και τα χρώματα έχουμε ξαναδεί επάνω σου. Σου πάνε πάρα πολύ. Νομίζω ταιριάζει σήμερα με τη Ρέινα, μου φαίνεται. Πολύ. Καταρχάς, δεν μου αρέσει πάρα πολύ η φόρμα που φοράς κάτω. Δεν νομίζω ότι. Όχι, σε κολακεύει, ναι. Mm. Δεν μου δείχνει ωραίο επάνω σου. Θα ήθελα κάτι σε αυτό το χρώμα, λίγο ίσως πιο. Θα μπορούσε και πιο να έχει μια γυαλάδα περισσότερη, να ήταν όλο έτσι. Και λίγο πιο φαρδί, να κάνει λίγο μεγαλύτερο το μπατζάκι κάτω. Το τζάκετ είναι ένα κλασικό πάφερ, οκ. Okay. Πάνω θα προτιμούσε να κάνει λίγο κάτι παραπάνω, δηλαδή θα μπορούσε να βάλει ένα tank top με κάποιο working από πάνω, πουκάμισο, να το κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον, γιατί τώρα όλο αυτό μοιάζει λίγο. Είναι πολύ βασικό. Δεν είναι κανένα σοβαρό look αυτό, με κάποια αστοχία. Σου βάλω ένα για το look και ένα για το τυροπιτάκι. Α, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με σώσαν τα τυροπιτάκια δηλαδή. Πάμε, Στέλιο. Ναι, λοιπόν, Ρέινα, έχει μία αναφορά στο στρατόπεδο με τα χρώματα που έχει επιλέξει. Ναι. Λοιπόν, δεν έχεις καμία πρακτική αναφορά. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θες να πας στο στρατόπεδο και εσύ να βγεις μια φωτογραφία απ' έξω, όπως κάνεις συνήθως η Νικόλ, μπορείς σίγουρα και θα είσαι πάρα πολύ ωραία. Γιατί μια χαρά είσαι. Όμως, πας σε ένα στρατόπεδο. Πρέπει να έχεις μια τσάντα που να βάλεις μέσα τα τυροπιτάκια. Παπούτσια δεν είναι για στρατόπεδο. Καλά σου τα πάντα, κορίτσια. Οπότε βλέπω ένα look το οποίο το έκανες, το έφερες και να είχαμε να λέγαμε για την περίσταση. Δεν μπορείς να πας έτσι σε ένα μέρος που είναι κάτω χώμα και χαλίκι. Λοιπόν, εγώ βρίσκω τον look άστοχο και όχι κακόγουστο, άστοχο. Εντάξει. Άρα δεν με πείθει. Ηλιάνα μου. Κοίταξε, εγώ γενικά δεν συμφωνώ πολύ με το μέρος που πηγαίνουμε ακριβώς να γινόμαστε blending, σαν να είμαστε μέρος του σκηνικού ή της στολής κτλ. Είναι ώρα να φέρνεις κάτι διαφορετικό, γιατί φαντάζομαι θα πας να δεις τον αδερφό σου, δεν θα ντυθείς και ακριβώς με τη στολή του την ίδια. Ναι, αυτό δεν ήθελα. Αυτό το θέμα είναι ότι φαίνεται σαν να εργάζεσαι, ας πούμε, εκεί, να έχεις και εσύ κάποια θέση, να έχεις κάποιο ρόλο και μετά θα πας για ποτό. Οπότε έχεις βάλει κάτι λίγο πιο βραδινό, μια φόρμα που έχει έτσι και μια λάμψη στο πλάι, έχεις βάλει και ένα τακούνι και λες, άντε να τελειώσουν το παιδί την ορκομοσία, να πάρω το τυροπιτάκια μου να τα φάω και να σκοτώ. Να φύγω. Εντάξει, κοίταξε. Δεν μπορώ να πω ότι τα χρώματα που διάλεξε είναι τελείως λάθος, αλλά καμιά φορά μπερδεύει. Mm-hmm. Μου έχει συμβεί, οπότε μπερδεύει. Τα τυροπιτάκια θα μείνουν, ε? Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραίο το τυροπιτάκι. 7,1 η τελική βαθμολογία. Okay. Οπότε μπορείς να καθίσεις.